Εδώ είμαστε λοιπόν. Πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς. Σήμερα είμαι η χαρά μου. Είναι τόσο μεγάλη που έχω αποδεχτεί εδώ πέρα στο στούντιο τον Chris Child που πραγματικά δεν μπορώ να σας το περιγράψω το feeling. Νομίζω χρειάζονται κάθε φορά που βρισκόμαστε. Γίνεται. Show. Show. Καλησπέρα, τι κάνεις. Τι γίνεται, πώς είσαι, Μαρία. Καλά, είμαι εσύ. Καλά, φιλάκια. Έτσι. Λοιπόν, Chris Child, το αρκουδάκι της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Παγκόσμια. Παγκόσμια. Αρκουδάκι. Λοιπόν, Χρήστο, για πες μου λοιπόν, πώς έχει ξεκινήσει για σένα όλη αυτή η φάση με τη μουσική, με το DJing. Εγώ ξεκίνησα καταρχάς, ήμουνα συλλέκτης δίσκων από πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι να παίρνω το λεωφορείο και να πηγαίνω να παίρνω δίσκους, όλα αυτά. Δηλαδή, έπαιρνα ένα χαρτζηλίκι και όλα τα παιδιά παίρνανε, ξέρεις, άλλα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ πήγαινα και έπαιρνα δίσκους κλπ. Άρα το μικρόβιο από πολύ μικρή ηλικία. Πολύ, ναι. Είχα φτάσει σε μια ηλικία όπου είχα ένα αξιοσημείωτο αριθμό δίσκων και πράγματα που μπορούσα να αντιληφθώ τη μουσική γενικότερα. Και πήγαινα σε μαγαζιά και έλεγα ότι δεν θα βάζα π.χ. αυτό το κομμάτι έτσι. Mm-hmm. Άκουγα DJs και έλεγα θα το έκανα κάπως διαφορετικά. Mm-hmm. Και έτσι μπήκε το μικρόβιο και λίγο πολύ ξεκίνησα να κάνω. Αυτούς τους δίσκους τους έχεις ακόμα? Βέβαια, ναι. Τους έχεις ακόμα, ναι. Λοιπόν, Χρήστο, έχεις κυκλοφορήσει ένα τραγούδι πρόσφατα από τη Rhythmatic, το οποίο έχω δει να ξεχωρίζει στο Beatport, να φτάνει τις πρώτες θέσεις. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτή τη συνεργασία σου, για αυτό το release και πώς νιώθεις που ακόμη ένας Έλληνας παραγωγός και DJ καταξιώνεται και στο εξωτερικό και στο Beatport με τόσο μεγάλη επιτυχία. Καταρχάς, είναι ένας άθλος. Φτάσαμε αυτή τη βδομάδα στο top 5. Είμαστε στην τέταρτη θέση του Beatport Electronica Charts. Να ευχαριστήσω και δημόσια το Θοδωρή Τριανταφύλλου και το Jeff, οι οποίοι μου δώσαν αυτή την ευκαιρία να βγάλω το συγκεκριμένο EP στην εταιρεία τους, που αποτελείται από 4 κομμάτια. Δηλαδή έχει το original, αυτό που ακούμε, και άλλα 3 remixes από καταξιωμένους artists. Ποιους, αν θες, μας λες. Είναι ο Busty Grab, ο οποίος είχε στο Tech House για 10 εβδομάδες το νούμερο 1 track, στο Tech House το Oh Baby Dance. Mm-hmm. Είχε Μάριο Αιρέο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στους underground κύκλους του Βερολίνου γενικότερα. Okay. Και είναι ο Σωσό, ο οποίος είναι έναν ερχόμενο αστέρι από τη Βουλγαρία, ο οποίος είναι ο κολλητός του Μέτοντι Κριστόφ, ο οποίος θα ακούσουμε πολλά από αυτούς στο μέλλον. Τέλεια. Λοιπόν, τέλεια, θα περάσουμε και στη συνέχεια μαζί. Μείνετε παρέα μαζί μας. Δυναμώστε την ένταση, γιατί σήμερα ο Chris Child έχει πάρα πολύ διάθεση, όπως το έχετε καταλάβει. Πολύ. Και πάρα πολύ χιούμορ σήμερα για να σας κρατήσουμε συντροφιά για 120 λεπτά με πολλές, πολλές χορευτικές επιτυχίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην πιο χορευτική έκδοση της μουσικής και δίπλα μου, όπως μπορείτε να καταλάβετε, όχι ακριβώς δίπλα μου, έχει μετακινηθεί, έχει αλλάξει θέση. Δεν κρατιέται ο Chris Child, τον οποίο σήμερα τον έχουμε καλεσμένο εδώ για να μας μιλήσει για αυτόνα, γενικότερα για το DJing, το πώς είναι η φάση της μουσικής. Λοιπόν, Χρήστο, να σου πω, τα έχεις γκρεμίσει όλα εδώ μέσα. Ναι. Έτσι κάνεις και στα πάρτι σου. Έτσι κάνεις και στα πάρτι σου. Ναι. Τα γκρεμίζεις όλα. Μα εμένα δεν με καλούν για τα πάρτι. Γιατί σε έχω μια αστεία ιστορία που γνώρισα ένα παιδί στην Πάτρα που είναι πολύ φίλος μου πλέον. Και είχα πάει να παίξω στην Πάτρα και μου λέει: παίξε 2 ώρες, παίξε 1 ώρα, πάρε και τα λεφτά. Mm. Εμείς σε φέραμε, λέει, για να πάμε να κάνουμε φάρσες, γιατί κάνω πολλές φάρσες. Αυτό με τις φάρσες, έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια σου στα social. Ναι. Έχει τεράστια επιτυχία. Μήπως να σκεφτείς κάποια στιγμή έτσι λίγο να το γυρίσεις ή να το κάνεις ταυτόχρονα μαζί με τη μουσική. Πολλοί μου το λένε αυτό. Και μάλλον πρέπει να γίνει αυτό. Εγώ είμαι αυτός, έτσι. Εσύ είσαι αυτός. Και εγώ είμαι αυτή δίπλα σου. Χάλια. Δεν ξέρω αν ξέρεις. Εσύ μια χαρά είσαι. Μαρία. Εγώ είμαι λοιπόν, Χρήστο, θέλω να μου πεις. Γενικότερα είσαι ένα παιδί που έχεις καταφέρει να είσαι πολύ αγαπητός στους συναδέλφους, στους περισσότερους, στους DJs και τους παραγωγούς. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό? Γιατί γενικά, ρε παιδί μου, είναι μια δουλειά που έχει πολύ ανταγωνισμό. Ναι. Εσένα σε αγαπάνε όλοι. Είναι αυτό που είπες, αρκουδάκι. Έχω πάρει κάποια κιλά τώρα, το οποίο είμαι αγαπητός λόγω αυτού του πράγματος. Επειδή έχεις πάρει κιλά. Έχω πάρει κιλά, με βλέπουν όλοι. Οι γυναίκες γιατί σε αγαπάνε τόσο πολύ, Χρήστο? Γιατί όταν μπορώ να κοιμηθώ με μια γυναίκα, με χαϊδεύει στην κοιλιά και νιώθει άνατα. Όντως τώρα. Αρκουδάκι. Δεν έχεις παλιά αρκουδάκι? Αρκουδάκι. Όχι. 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 Αρκούδο. Αρκούδο άντρα. Αρκούδο άντρα. Τι γυναίκα. Okay, λοιπόν, Χρήστο, για πες μου, η μεγαλύτερη σου στιγμή σαν DJ ποια ήταν, αυτή που θυμάσαι πάρα πολύ έντονα και δεν μπορείς, ας πούμε, να τη συγκρίνεις με κάτι άλλο? Ήταν για σένα το νούμερο ένα event το οποίο έχεις πραγματοποιήσει? Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έπαιξα στο Καβ Παραντήσου, που είναι ένας ναός της μουσικής γενικότερα, όχι μόνο της house μουσικής. Και μεγάλη στιγμή που έκανα την crossover επιτυχία με το Στέλιο Ρόκο, με το Θυμάμαι, το οποίο έχω γράψει μουσική και στίχους. Που έχει κάνει τεράστια επιτυχία το συγκεκριμένο τραγούδι. Έγινε όλος ο δίσκος 5 φορές πλατινένιο. Και ήταν μια στιγμή η οποία είναι αυτό που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο, γιατί δεν τον ήξερα το Στέλιο Ρόκο. Και βρεθήκαμε τυχαία
σε μια στιγμή, σε ένα μέρος που δεν πήγαινα ποτέ και είναι αυτό που λες, ξέρεις. Ναι. Θέλω να μου πεις εσύ που ασχολείσαι όμως με house μουσική. Γενικότερα, παίζεις ξένες επιτυχίες. Πώς μπορείς να γράφεις και ελληνικά τραγούδια? Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σε στιγματίζει λίγο σαν παραγωγό? Δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος είναι παραγωγός με την έννοια του παραγωγού, γιατί εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε παραγωγό ούτε DJ. Θεωρώ ότι είμαι λάτρης μουσικής και οτιδήποτε μπορώ να αποδώσω μέσω της μουσικής το κάνω. Δηλαδή, είτε είναι ένα ελληνικό τραγούδι, mm-hmm. είτε είναι house αυτά. Αν μπορώ να το αποδώσω και να δώσω τη δικιά μου αισθητική, θα το κάνω. Ελληνικά, ας πούμε, σε ένα σετ σου θα έπαιζες? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, γιατί δεν έχω αυτή την αισθητική. Το ότι εκτιμώ διάφορους Έλληνες καλλιτέχνες είναι αλήθεια. Απλά δεν θα το έκανα γιατί δεν νομίζω ότι ταιριάζει και ξέρεις, θέλω τα πράγματα να έχουν μια ροή, ρε παιδί μου. Υπάρχει κάποιος Έλληνας άλλος καλλιτέχνης που θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του? Σίγουρα έχω συνεργαστεί με πολλά ονόματα που είναι πολύ δυνατά στο χώρο, όπως mm-hmm. και ο Γκρέγκ και ο Γεροντάκης, και θα ήθελα να συνεργαστώ πιο πολύ με τον Νίκο, τον Τζεφ, mm-hmm. τον οποίο έχουμε παίξει μόνο μία φορά στην Κοζάνη. Δεν έχουμε βρεθεί, δεν έχουμε παίξει ποτέ Αθήνα. Είναι ένα πράγμα που θα ήθελα να κάνω. Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ και θέλω να το πω δημόσια είναι ο Θοδωρής ο Τριανταφύλου, ο οποίος για μένα είναι ο Dr. Dre της house μουσικής. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ένα range τεράστιο μουσικό. Γράφει πάρα πολλά πράγματα, άσχετα με το ότι έχει κυκλοφορήσει, έχει μια γκάμα ρεπερτορίου που αν κυκλοφορήσει θα πάθουν όλοι σοκ. Συν ότι έχει το λεγόμενο αυτό που λένε στην Αμερική το E&R, δηλαδή έχει το αυτή για το τι μπορεί να γίνει, έχει το taste τι μπορεί να γίνει hit. Και το μάλιστα το αποδεικνύει και ότι μπήκαμε και με αυτό το δίσκο στα charts, με το In My Key, Θοδωρής και ο Free Spirit στην κορυφή, The Book, mm-hmm. The Way, δηλαδή είναι hit after hit. Hit after hit. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα ακούσουμε και εμείς, τη μία επιτυχία μετά την άλλη, στην πιο χορευτική τους έκδοση. Αυτή είναι η Dance Zone, μείνετε παρέα μαζί μας και επιστρέφουμε και πάλι σε πολύ λίγο με περισσότερο Chris Child. Ελπίζω να μην αλλάξει πάλι θέση και να... Όχι, λίγα μαλλιά να είχα. Και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Πολλές καλησπέρες λοιπόν για ακόμα μια φορά και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μόλις τώρα ανοίξατε την τηλεόρασή σας, εγώ είμαι η Μαρία Ντονά, η πιο χορευτική έκδοση της μουσικής. Σήμερα υποδέχεται έναν πάρα πολύ αγαπημένο DJ και παραγωγό. Είναι ο Chris Child, με τον οποίο έχω συνεργαστεί και το προηγούμενο καλοκαίρι. Πάρα πολλές εμπειρίες, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Γενικότερα, Χρήστο, είσαι ένα παιδί το οποίο ταξιδεύει αρκετά. Και στην Ίμπιζα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πάρα πολλά event και πάντα έχεις πολύ καλή διάθεση. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Είσαι η ψυχή της παρέας. Κοίτα, το συστατικό αυτό ότι υπάρχει διάθεση είναι... βγαίνει από μέσα μου, δηλαδή έτσι ήμουν πάντα. Δεν κουράζεσαι ποτέ εσύ? Όχι, κουράζομαι και πάρα πολύ, απλά είμαι υπερκινητικός άνθρωπος. Δηλαδή νιώθω ότι αν δεν κάνω πράγματα, mm-hmm. ότι... Κάτι χάνεις. Κάτι χάνω, ακριβώς. Το ίδιο έχω και με τον ύπνο, δηλαδή νιώθω ότι αν θα κοιμηθώ, χάσω χρόνο. Άρα, δηλαδή, είσαι άνθρωπος που δεν θέλει να χάνει στιγμές. Καθόλου. Θέλεις να ζεις έντονα. Ισχύει. Την κάθε σου στιγμή. Ισχύει. Υπάρχει κάτι το οποίο σε έχει στιγματίσει τη ζωή σου και σε έχει κάνει να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, ή απλά έτσι είσαι? Νομίζω ότι το συζήταγα προχθές και με κάτι φίλους ότι η αφισβήτηση προς το πρόσωπό μου, και είναι αυτό που έχεις πει και σε άλλη εκπομπή που έχω παρακολουθήσει, ότι αν υπάρχει ρατσισμός με τις γυναίκες DJ, mm-hmm. ότι σε αφισβητούν, ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα και αυτά. Συνήθως αυτό όμως γίνεται για ανθρώπους που είναι πολλά υποσχόμενοι και Ρέις. Είναι αυτό που λένε ότι πάντα οι πέτρες πέφτουν στα καρποφόρα δέντρα. Ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που... Το έχεις νιώσει δηλαδή εσύ αυτό, ε? 100%. Δηλαδή αυτό που με κάνει και έχω motivation για να κάνω πράγματα είναι η αφισβήτηση που είχα, ότι πιο μικρός δεν μπορώ να κάνω αυτό. Όταν μου λέει κάποιος ότι δεν μπορώ να κάνω, αποδεικνύει ότι μπορώ να το κάνω. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν ήρθαν όλα ρόδινα. Mm-hmm. Προσπάθησα πολύ για Παίζεις να... Παίζεις αρκετά χρόνια μουσική. 11 χρόνια συμπληρώνω τώρα. Ξεκίνησα... Μάλιστα έχω περάσει και από το πλατό εδώ πέρα παλιότερα, ως βοηθός στο τότε που ήταν ο Νίκος ο Βρουλιώτης. Έγραφα τις εκπομπές του Βρουλιώτη στο Planet. Μετά που πήγε στο Geass, έκανα πολύ παρέα με τα παιδιά τότε. Mm-hmm. Ήμουνα δηλαδή, έτσι ξεκίνησα με rap μουσική. Και αργότερα επειδή δεν. Βρήκε τον εαυτό σου στη house. Βρήκα τον εαυτό μου, βρήκαμε τις γκόμενες εκεί. Αυτά δεν υπήρχε. Πήγαμε ραβ και ήμασταν μόνοι μας, 5 άτομα, ας πούμε. Ενώ τώρα με τη house, πολλές γυναίκες. Όχι. Εντάξει, όχι. Απλά όταν ήμασταν μικροί και ήταν λίγο τα πράγματα σε. Πώς να το πω. Σε πρώιμο στάδιο, στα πάντα παλιά. Και ψάχναμε να βρούμε τον εαυτό μας. Εγώ έχω διάφορα rap influences, φαίνεται και από τα τατουάζ και από όλα αυτά που έχω μεγαλώσει, αλλά νομίζω ότι η house μουσική είναι η οριμότητα ενός rap ακροατή. Όντως. Ναι.
Γενικότερα όμως είσαι και του styling, δηλαδή σε βλέπω σαν άνθρωπος και σαν παραγωγός και στα social σου. Προσέχεις πολύ την εμφάνισή σου, τα παπούτσια σου, το ντύσιμό σου, τα τατού σου. Επενδύεις αρκετά λεφτά σε αυτό. Ναι, τα τατού και να μην τα προσέχω τώρα, αυτά είναι, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Αν είχες επιλογή, θα τα άλλαζες. Θα τα βγάζω όλα. Θα τα βγάζεις. Ναι, ναι. Είναι μεγάλος τώρα, εντάξει. Νιώθεις ότι έχεις μεγαλώσει, ότι έχουν βαράσει τα χρόνια. Άμα αναλογιστείς ότι με όλη αυτή την κατάσταση, ξέρεις, τατού και αυτά τα έχω από 13 χρονών, δηλαδή τα βλέπα MTV, ξέρεις, έβλεπα τι κάνει ο ράπερ, λέω εδώ είμαστε. Εγώ έχω ένα θέμα. Οτιδήποτε βλέπω λαμπερό και δεν έχει γίνει πολύ μόδα, θέλω να το κάνω. Ναι. Το οποίο μετά όμως, λογικό είναι ότι αν έχεις μια διέστηση ότι κάτι θα γίνει μόδα, γίνεται μόδα κάποια στιγμή, το οποίο μετά ξενερώνω. Δηλαδή τώρα. Θες να είσαι πρωτοπόρος ναι, αυτό που κάνεις. Ακριβώς. Αλλά η πρωτοπορία κάποια στιγμή, επειδή μαζοποιείται και το μαθαίνει και ο κόσμος, πέφτουν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να απολαύσουμε επιτυχίες περισσότερες από ποτέ εδώ πέρα για την πιο χορευτική έκδοση της μουσικής. Απίθανος Chris Chai. Τον αγαπώ, παιδιά, τον αγαπώ. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι μαζί του. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι με πάρα πολύ φαν, με πάρα πολύ διάθεση και περισσότερο Sky Energy Drink από ποτέ, το οποίο έρχεται στην παρέα μας και μας χαρίζει πολύ τόνωση, πολύ ενέργεια. Έχει υπέροχο μπλε χρώμα, το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει και εννοείται πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερη γεύση. Λοιπόν, Χρήστο, για πες μου, πριν μιλήσαμε για τα ταξίδια σου και ήθελα να σε ρωτήσω γενικότερα για τα τουρ τα οποία κάνεις στο εξωτερικό και ότι αγαπάς πάρα πολύ την Ίμπιζα και ταξιδεύεις κάθε χρόνο εκεί. Πες μου λίγο αυτό, γιατί το κάνεις. Λοιπόν, εγώ έχω μια τρέλα. Πηγαίνω ταξίδια μόνος μου. Μόνος, τελείως. Εντελώς. Παίρνω μια βαλίτσα και φεύγω. Ακούγεται εδώ τα παιδιά, λένε το καλύτερο, έτσι κάτι ξέρουνε. Λοιπόν, για πες μας. Εδώ και 4 χρόνια πηγαίνω συνεχόμενα στην Ίμπιζα. Η Ίμπιζα για μένα ήταν ένα όνειρο να πάω. Δηλαδή, κατά καιρούς είχα διάφορα πράγματα που ήθελα να πραγματοποιήσω σε σχέση με αυτό το επάγγελμα που κάνω. Όπως μεσαγωγικά ένας μουσουλμάνος πάει στη Μέκα. Έτσι και εγώ πιστεύω ότι όποιος ασχολείται με house μουσική πρέπει να πάει σε κάποια βασικά πράγματα, event ας πούμε, ή κάποια μέρη που έχουν σηματοδοτήσει αυτή τη μουσική. Η Ίμπιζα λοιπόν είναι η Μέκα της house μουσικής. Πραγματικά όλη αυτή η διάθεση που υπάρχει στο νησί, όλο αυτό το free spirit, όλο το πνεύμα αυτό, δηλαδή είναι κάτι εξωπραγματικό. Και είχα την τύχη να πάω όλα αυτά τα χρόνια σε πάρτι της Cocoon, του Sven Vath, Carl Cox που είναι τελευταία του χρονιά και θα πάω και φέτος 16 χρόνια residency κάθε τρίτη στο Space, Solomon, Luciano, δηλαδή τεράστια ονόματα και πιο EDM καλλιτέχνες όπως ο Axwell, Steve Angelo, η Grosso. Θέλω να σου πω ότι εκεί λοιπόν μαζεύεται ένας κόσμος ο οποίος θέλει να δει από κοντά κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τα βλέπει είτε από το YouTube πλέον και να έρθει πιο κοντά σε αυτή τη μουσική. Εδώ αυτό το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι είμαστε μια μειονότητα αυτή η μουσική, είμαστε ας πούμε το 5% και επειδή θέλουμε να το παίξουμε πιο underground, πιο έτσι, πιο αλλιώς, φτάνουμε να είμαστε 2,5%, 1%, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να έρθει κόσμος πιο κοντά σε εμάς. Εμένα αυτό που λες δεν με απασχολεί να βλέπω γυναίκες DJ, ωραίες γυναίκες αυτά, αρκεί να έχουν να προσφέρουν κιόλας ή ανθρώπους να προσφέρουν. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη μιζέρια που έχουμε σαν. Σαν λαός. Όχι σαν λαός και σαν κλάδος ειδικά. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε την εξειδίκευση της εξειδίκευσης. Δηλαδή, ο κόσμος φάει στα μπουζούκια και εμείς θέλουμε να κάνουμε το πιο underground πράγμα. Δυστυχώς θα είμαστε μόνοι μας. Τελικά, τι είναι underground και τι είναι mainstream, Χρήστο? Γιατί νομίζω ότι. Underground για μένα μπορεί να οδηγάς, που λέει ο λόγος, Mercedes. Όλοι ας πούμε κυνηγάνε τη στάμπα του underground, ναι. Αλλά κάνουν όλοι κινήσεις mainstream. Είτε αυτό είναι social, είτε είναι αφήσεις, είτε είναι φωτογραφίσεις. Ωραία. Αυτό λοιπόν, αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι underground μπορεί να οδηγάς και σε LK για αυτά και να είσαι underground. Μπορεί να. Πώς να σου το εξηγήσω. Underground είναι ένα αισθητικό κριτήριο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Είναι ένα κριτήριο αισθητικής που έχει να κάνει με το lifestyle. Αυτό εννοείς. Ναι, αλλά. Ναι. Γενικότερα όμως βλέπω ότι στη χώρα, ας πούμε, όλοι κυνηγάνε τη σφραγίδα του house, του underground. Το θεωρούν, ας πούμε, πολύ κάπως το να είσαι πιο mainstream. Συμφωνείς σε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι η μουσική είναι είτε καλή είτε κακή. Σου ξαναλέω, δεν με πειράζει τίποτα
που κινείται είτε στα όρια του underground είτε στο mainstream, μου αρέσει να υπάρχει μια αισθητική. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν υπάρχει καλεσθησία στα πράγματα. Εμένα είμαι άνθρωπο καλεσθησία. Δηλαδή αυτό που λες με τα ρούχα, δεν κοιτάω να είναι το πιο ακριβό ρούχο. Μ' αρέσει να υπάρχει. Είναι ωραίο πάνω σου. Μπράβο. Ρε παιδί μου, τα πράγματα. Μ' αρέσει να είναι ο χώρο ωραίο. Τα πράγματα ωραία. Η μουσική να είναι ωραία. Δηλαδή να υπάρχει. Τα πράγματα στη σωστή. Αυτό είναι σύμφωνα και πάντα στα πράγματα τα οποία σου αρέσουν, ναι, στο κομμάτι της μουσικής με το οποίο ασχολείσαι. Τι είναι αυτό το οποίο σε χαλάει και σε ξενερώνει πάρα πολύ με τη μουσική? Με χαλάει το ότι βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με. Γιατί δεν μπορώ να λέω για πράγματα που δεν γνωρίζω, για πράγματα που γνωρίζω μπορώ να μιλήσω μόνο. Με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους αγενείς να νομίζουν ότι είναι κάποιοι χωρίς να μην έχουμε επιτύχει κάποιο σημαντικό πράγμα σαν ελληνική σκηνή στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η Γαλλία έχει από τα 90's μια σκηνή γαλλική διάφορα φάσματα. Έχει από Solveig μέχρι Bob Sinclair μέχρι David Guetta μέχρι Απολλώνια. Το ένα είναι Deep House, το άλλο είναι Progressive, το άλλο είναι House. Δηλαδή υπάρχει. Εδώ δεν έχουμε ούτε μια ενιαία ταυτότητα και νομίζουμε ότι είμαστε η νούμερο ένα του κόσμου. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι στοιχείο του Έλληνα. Το οποίο αν δεν αλλάξει. Πιστεύεις ότι αυτό είναι και ίσως κάτι το οποίο κοστίζει εδώ πέρα στα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τη μουσική και δεν κάνουν κάτι στο εξωτερικό? Ναι, όταν βλέπεις ότι φτάνουν διάφορα πράγματα σε, να κοντράρουν στα ίσα μεγάλους καλλιτέχνες με το μισό budget, με το ένα δέκατο του budget και δεν τα προωθούμε εμείς, γιατί λέμε καλύτερα να πεθάνει του γείτονα ακριβώς, έχουμε πρόβλημα. Η Playmen, πρώτη φορά Έλληνες στο εξωτερικό και στην Tomorrowland. Πώς φαίνεται αυτό? Τι να πούμε, τρομερό και πραγματικά συγχαρητήρια. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται και να τα επικροτούμε και να είμαστε εκεί από δίπλα, ξέρεις, ταπεινά. Σε οποιαδήποτε σκηνή και αν ανήκουμε εμείς, είτε παίζουμε ελληνικά, είτε παίζουμε house, είτε παίζουμε εμπορικά. Εμείς πάντως εδώ πέρα παίζουμε πολύ χορευτικές επιτυχίες, πολλές αγαπημένες δικές σας επιτυχίες. Μείνετε παρέα μαζί μας να τις απολαύσετε και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο με τον Chris Child και με αυτή την υπέροχη συζήτηση που έχουμε σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για ακόμα μια φορά. Βέβαια από την παρέα μας, ποτέ δεν φεύγει το Sky Energy Drink, το οποίο είναι χορηγός της εκπομπής μας, είναι χορηγός του Dance Zone και μας δίνει πάρα πολύ τόνωση και ενέργεια. Και ένα υπέροχο φεστιβάλ ετοιμάζεται λοιπόν τον επόμενο μήνα στην Αθήνα, στο Lufan Park. Το νου σας, γιατί θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες σε πολύ πολύ λίγο. Μέχρι τότε, Χρήστο, αυτό που θέλω να μου πεις εσύ είναι γενικότερα ποιο είναι το κριτήριο στους DJs. Τι είναι αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζει και ποιοι είναι οι δικοί σου αγαπημένοι DJs και γιατί? Λοιπόν, το κριτήριο ενός DJ είναι καταρχάς, επειδή έχουμε ξεχάσει τι είναι DJ, είναι να έχει πρώτα απ' όλα μουσικές γνώσεις. Εμένα με ιντριγκάρει πάρα πολύ να βλέπω, γι' αυτό μπορώ να συνεννοηθώ με πολύ λίγους jockeys, είναι οι μουσικές γνώσεις, δηλαδή το eclectic style, το οποίο το συναντάμε στον Economist, το οποίο είναι πολύ eclectic, το συναντάμε στον Θοδωρή Τριανταφύλου που έχει, όπως σου είπα, ένα τεράστιο range, το συναντάμε στον Jeff, το οποίο είναι από τους λίγους jockey πανελλαδικά, ο οποίος αυτό που λέμε, αυτό που λες underground, περνάει κομμάτια τα οποία δεν θα τόλμαγες ποτέ να τα βάλεις. Δηλαδή πας σε ένα χωριό κάπου και γίνεται, ακούς ένα κομμάτι το οποίο εσύ θα φοβόσουν να το βάλεις και το έχει κάνει, ας πούμε, ο Τζέφ επιτυχία. Εννοείς εμπορικό ή underground? Underground, παιδί μου, το οποίο ξέρεις. Ισχύει αυτό. Και πηγαίνεις και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, που έπαιζε πανελλαδικά ήταν του Mark Marzenit, το Run Wild, το οποίο το έπαιζε ο Νίκος, που είναι σαν ποντιακό αυτό. Το έπαιζε ο Νίκος και έγινε παντού, δηλαδή το ακούς και στο τελευταίο χωριό. Αυτό θέλει balls για να το κάνεις και δεν είναι εύκολο. Επίσης, ο Γεροντάκης είναι ένας άνθρωπος που παρόλο που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και έχω συνεργαστεί, είμαστε φίλοι τα τελευταία 10 χρόνια και έχω συνεργαστεί 3 χρόνια μαζί στο Σομιλόβ. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι έφερε πραγματικά επανάσταση στο clubbing. Δηλαδή μετά την εποχή του Βασίλη Τσιλιχρήστου, ο οποίος και αυτός έκανε εξωπραγματικά πράγματα, έφερε επανάσταση. Και είναι ο μόνος ο οποίος θεωρώ και εγώ ότι υποστηρίζει τόσο πολύ και την EDM σκηνή στην Ελλάδα. Ισχύει. Είναι ο μόνος που το πέρασε αυτό με τόσο μεγάλη επιτυχία. Ισχύει. Θέλω να μου πεις εσύ γενικότερα πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5-10 χρόνια από τώρα. Ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τα μωράκια γενικότερα. Ναι. Ότι στα άμεσα σχέδιά σου είναι και η οικογένεια. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό. Γιατί γενικότερα είσαι, και κάτι το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι είσαι πολύ ρομαντικός σαν άνθρωπος. Ναι, είμαι όντως. Σε 5 χρόνια ελπίζω να έχω κάνει πράγματα. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική, δηλαδή αφιερώνω, μπορεί να κοιμάμαι 3 ώρες,
πάω λίγο γυμναστήριο αυτό και αφιερώνω όλη, όλη τη μέρα μου στη μουσική. Έκανα ένα στούντιο τώρα, το οποίο περνάω πάρα πολλές ώρες εκεί. Δικό σου? Ναι, έχω χαλάσει πάρα πολλά λεφτά. Τα αποτελέσματα φαίνονται βέβαια κιόλας, γιατί οι δουλειές που κυκλοφορούν είναι, πιστεύω, σε ένα καλό επίπεδο. Και σε 5 χρόνια ελπίζω να μπορέσω να έχω κάνει κάτι και στο εξωτερικό. Έστω, ας πούμε, και 1-2 φορές να έχω παίξει κάπου σε ένα μαγαζί. Έχεις παίξει ποτέ στο εξωτερικό? Ναι, αλλά στη Νέα Υόρκη και όχι σε μαγαζί, ξέρεις, στην Αστόρια, ας πούμε, ξέρεις, που δεν θεωρείται αυτό. Οικογένεια? Οικογένεια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο δύο DJs μπορούν να έχουν παιδί μαζί και ποιος θα κρατάει το παιδί. Εσύ δηλαδή είσαι με κάποια DJ? Τι λέω, που θα είμαστε μαζί στο μέλλον, πώς θα μπορούμε να... Ποιος θα κρατάει το παιδί και αυτό σκέφτομαι τώρα. Να ρωτήσουμε πώς τα κατάφεραν η Μαρία Χαροκόπου με τον Τζιπάλ. Ναι. Θα μπορούσες όντως να κάνεις σχέση τώρα, μια γυναίκα που παίζει μουσική, δεν θα σε ενοχλούσε αυτό? Θα μπορούσα, ναι. Θα μπορούσα. Θα έχει δημιουργία. Θα έχει το σκέφτεσαι όμως λίγο, σε βλέπω λίγο μεγάλο. Θέλω να κάνουμε γκάλωπ στην επόμενη εκπομπή, όποιον έχει καλεσμένο, να μας απαντήσουν πώς θα βλέπατε τη. Ανοιχτή πρόταση λοιπόν στον Τζον Γεροντάκη να έρθει να μας απαντήσει την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μείνετε παρέα μαζί μας. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο με το κλείσιμο αυτής εδώ της εκπομπής. Εσείς βέβαια δεν θα κλείσετε τους δέκτες σας. Ίσα-ίσα θα ανεβάσετε την ένταση, γιατί τώρα έρχονται περισσότερες επιτυχίες από ποτέ στην πιο χορευτική τους έκδοση. Αυτή είναι η Dance Zone και εμείς θα λέγουμε και πάλι σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής και πραγματικά είναι μία από αυτές τις εκπομπές που δεν θέλω να τελειώσει με τίποτα. Δεν τον χορταίνω τον Chris Child, είναι απίστευτος, είναι υπέροχος. Λοιπόν, Χρήστο, για πες μου, τι ακριβώς έχεις ετοιμάσει μέσα στο καλοκαίρι του 2016. Θέλω να μου πεις για τα gigs σου και το τι θα κυκλοφορήσει παραγωγές. Καταρχάς, επειδή είπες δεν με χορταίνεις, έχω ετοιμάσει για το επόμενο του 2016 να έρθω να μείνω σπίτι σου. Να κάτσουμε εκεί, έχεις ένα δωμάτιο, από ό,τι ξέρω. Ένα δωμάτιο είναι όλο το σπίτι, αλλά δεν πειράζει, θα τα βρούμε. Εντάξει, ναι, έχω ετοιμάσει τα πράγματά μου για το υπόλοιπο του 2016, για να έρθω σε σένα. Δεν εμπιστεύω να έχεις πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Μαγειρεύεις κάποια πράγματα? Τα πάντα, όλα. Αφού το ξέρεις. Παιδιά, εδώ είναι η συνέντευξη. Εδώ είναι η συνέντευξη, έτσι. Αυτό είναι τώρα. Μα αυτό, λοιπόν. Πώς αισθάνεσαι, θα έκανε σχέση ποτέ με κάποιο DJ? Ναι, θα έκανα σχέση. Ανάλογα, βέβαια. Ανάλογα τι, πες μου λίγο τα κριτήρια. Ανάλογα, το φυσικ, όλα. Το πόσο σοβαρό θα ήταν, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Έχει πει όλα που δεν είμαι. Εντάξει, Μαρία, σε ευχαριστώ. Πες μας αλήθεια τώρα όμως, κάτι μεταξύ μας. Εκεί όταν βρίσκεστε στο σπίτι σου, όλοι οι DJs και βλέπετε αυτές εδώ τις εκπομπές. Ναι. Τι γίνεται? Δεν μπορώ να πω. Είναι χ. Περνάτε καλά, αυτό έχει σημασία. Ναι. Ωραία. Εγώ πάντως σήμερα ειλικρινά έχω περάσει υπέροχα μαζί σου. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλλά δεν μου απάντησες. Να πω για τις δουλειές, ναι, σωστό. Τις δουλειές. Σωστό. Λοιπόν. Δουλειές σπιτιού έχουμε, είναι καθαρό το σπίτι, για αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Και δουλειές του ποδαριού, για πες μας, τι λοιπόν, έχεις ετοιμάσει για το καλοκαίρι? Λοιπόν, ετοιμάζω, καταρχάς βγαίνουν, βγάζω 3 EP, αυτό είναι έκπληξη, με τον Chris IDH που τον είχες κιόλας. Βγάζουμε 3 EP, το ένα βγαίνει σε 5 μέρες, το επόμενο βγαίνει... Σε κάποιο label? Ναι, σε κάποια label του εξωτερικού, είναι Bangira Eyes, Audio Field Deep και Wharton, 3 label του εξωτερικού. Βγαίνει Ιούλιο και Αύγουστο, τα τρία αυτά EP. Βγάζω εγώ άλλους 2 δίσκους με μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Ρενέα Μέζα από την Tool Room, την εταιρεία του Mike Knight, Remix, και Jay Kermis από την εταιρεία του Hot Creations. Την εταιρεία, ναι, η Hot Creations, με έχεις μπερδέψει, είναι Μαρία. Αμάνε, Μαρία. Θα έχεις χάσει σήμερα. Ναι, δεν μπορεί, ναι. Ναι, αυτά. Αυτά. Ναι. Καλό καλοκαίρι 2016. Και εγώ πάρτι, αρκετά. Αυτό μόνο. Πάρτι και ένα release έχω και εγώ το επόμενο. Θα παντρευτείς όμως? Όχι. Με το release μαζί. Μόλις μου βρεις εσύ το γαμπρό, θα προχωρήσω. Εγώ τον έχω βρει. Τον έχεις βρει, ποιος είναι εσύ? Δεν μπορώ, όχι, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, που σήμερα ήσουν εδώ πέρα στην εκπομπή. Περάσαμε τέλεια, περάσαμε υπέροχα. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, γιατί ξέρω ότι σε αγαπώ πάρα πολύ και σε παρακολουθώ. Συνέχισε να κάνεις αυτά τα βιντεάκια και να μας χαρίζεις πολύ γέλιο. Και κάποια στιγμή ίσως να σε δούμε και σένα, τηλεοπτικό πρόσωπο, ο Chris Child, ο οποίος είναι φανταστικός. Φανταστικά όμως περάσαμε και εμείς για 120 λεπτά και αν πραγματικά σας άρεσε, σας περιμένω και αύριο ακριβώς στις 9 εδώ πέρα στο MAD TV, στην πιο χορευτική έκδοση της μουσικής. Αγαπημένοι μου, πολλά φιλάκια!